Κύριε Υπουργέ, επισκεφτήκατε εκκλησίες, κάποια από τα μουσεία. Τι έχουμε αποκόμιση? Κοιτάξτε, είναι δεδομένο ότι η Σάμος από το σεισμό αυτό επλήγει. Δόξα τω Θεώ, δεν είναι η κατάσταση τραγική από πλευράς ανθρώπων. Φυσικά, χάσαμε τα δύο παιδιά. Αυτή είναι η πολύ μεγάλη απώλεια και δεν μπορούμε παρά να πούμε από την καρδιά μας, γιατί όσοι έχουμε παιδιά το καταλαβαίνουμε αυτό, κουράγιο σε αυτούς τους γονείς. Η μεγάλη απώλεια λοιπόν ήταν αυτή. Όλα τα άλλα θα αποκατασταθούν και θα αποκατασταθούν με σωστό τρόπο. Για να έρθω τώρα στα μνημεία, στα θέματα δηλαδή της δικής μας αρμοδιότητας, είμαστε σήμερα εδώ μαζί με τον κύριο Στεφανάδη, τον οποίο παρακάλεσα να οργανώσει την επίσκεψη αυτή, με όλους τους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου Πολιτισμού και τρεις καθηγητές ειδικούς σε αυτά τα θέματα, τον κύριο Λέκα, την κυρία Βιτζιλέου και τον κύριο Σπυράκο, οι οποίοι είναι στενοί συνεργάτες μας, καθώς είναι μέλη των κεντρικών συμβουλίων του Υπουργείου Πολιτισμού. Οι ζημιές είναι αρκετές, όμως μπορούν να αποκατασταθούν. Πρέπει να γίνει ένας προγραμματισμός. Παρακάλεσα τον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα Πολιτισμού, ο οποίος είναι εδώ μαζί μου, να συντονίσει τις υπηρεσίες ώστε τις επόμενες μέρες να υπάρχει συνεχώς ένα κλιμάκιο του Υπουργείου Πολιτισμού που θα κάνει τις καταγραφές και τις αυτοψίες στα μνημεία και συγχρόνως θα βοηθήσει την τοπική αυτοδιοίκηση σε μία σειρά άμεσων ενεργειών που πρέπει να γίνουν. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να υποστηλωθούν όσα μνημεία πρέπει να υποστηλωθούν ώστε να μην υπάρξει πρόβλημα ανθρώπινης ζωής ή τραυματισμού. Από εκεί και πέρα χρειάζονται μελέτες, χρειάζεται μια συστηματική δουλειά για να δούμε πώς θα ξεκινήσουν οι αποκαταστάσεις. Είναι πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει. Στο Μουσείο του Βαθέως, θα πάω και στο Πυθαγόριο στη συνέχεια, οι απώλειες θα έλεγα ότι είναι πάρα πολύ μικρές. Το ίδιο το κτίριο δεν έχει προβλήματα. Mm-hmm. Ένα μικρό σημείο στην συγκόλληση του μεγάλου κούρου αποκολλήθηκε, αλλά αποκολλήθηκε ο γύψος. Το ίδιο το γλυπτό δεν έπαθε τίποτα. Τα γλυπτά τα υπόλοιπα είναι στη θέση τους και έχουν πέσει 2-3 αγκία και 2-3 χάλκινα, τα οποία απλώς έπεσαν από τη θέση τους. Επομένως, δεν μπορούμε να μιλάμε για απώλειες. Οι εκκλησίες οι οποίες είναι μνημεία, οι εκκλησίες οι οποίες χρήζουν προστασίας με βάση τον αρχαιολογικό νόμο, δηλαδή τον νόμο 3028 του 2002, αυτές είναι ευθύνη και μέρημνα του Υπουργείου Πολιτισμού. Θα πρέπει να πάρουμε τα άμεσα σωστικά μέτρα, δηλαδή να υποστηλωθούν, να μπουν τυχόν περιφράξεις ώστε να μην υπάρχει πρόσβαση από κανέναν πολίτη, ώστε να υπάρχει κίνδυνος για τον πολίτη. Και από εκεί και πέρα θα πρέπει να γίνουν με τη βοήθεια των ειδικών μελέτες και αποκαταστάσεις. Για το δεύτερο αυτό, το άμεσα σωστικό, για το δεύτερο στάδιο, είναι αρκετή δουλειά που πρέπει να γίνει. Θα γίνει και με το Πολυτεχνείο, σας είπα ότι είναι παρόντες εδώ καθηγητές του Πολυτεχνείου, και με το Πολυτεχνείο και με τις υπηρεσίες του Υπουργείου, ένα σωστό σχεδιασμός για την αποκατάσταση.